Ζήνα, είμαστε και πολύ κοντά στην Πάολα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, βλέποντάς τη, είναι συγκλονισμένη, είναι συντετριμένη. Είναι σχεδόν ανέκφραστη. Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει και αυτή τώρα που συνοδεύει τον Παντελή Παντελίδη στην τελευταία του κατοικία. Την κρατούν, δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Σε πολύ λίγα μέτρα βρίσκεται το κινητήριο και βλέποντας το πρόσωπό της, βλέπουμε και τον πόνο. Κοιτάζει στο άπειρο. Μπορώ να πω αυτό. Και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ και κοντά, όσο πλησιάζουμε στο κινητήριο, είναι όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Θέλουν όλοι να δώσουν ένα λουλούδι, θέλουν να αφήσουν ένα λουλούδι. Ένα γιατί. Έχουν όλοι ένα γιατί στο στόμα τους αυτή την τελευταία διαδρομή. Βαλεντίνη μου, όπως εύστοχα το είπε και πριν. Όπως εύστοχα το είπε και πριν η Κατερίνα Ισουλιώτη, αυτό το κορίτσι αυτή τη στιγμή έχει διπλή απώλεια. Πριν από μια εβδομάδα έχασε τον πατέρα της, περίπου μια εβδομάδα, και τώρα χάνει τον αγαπημένο της φίλο, τον άνθρωπο που συνεργάστηκαν μαζί, που ήταν φίλοι και που πέρασαν αμέτρητα βράδια μαζί. Άρα ο πόνος της είναι πολύ μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή. Βαλεντίνη μου. Είναι για όλους πάρα πολύ δύσκολο, Ζήνα. Να σου πω την αλήθεια, είναι εικόνες που δεν έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε ζήσει τέτοιες εικόνες ξανά σε κάποια κηδεία. Ο Παντελής Παντελίδης ήταν πάρα πολύ αγαπητός και σήμερα όλος ο κόσμος είναι εδώ. Είναι για εκείνον. Είναι εδώ. Φτάνοντας στο κημητήριο, είναι όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση. Όλοι κλαίνε συνεχώς. Και να σου πω, αυτό μας έκανε φοβερή εντύπωση είναι πως όλοι βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Σταμάτησαν να δουλεύουν και θέλησαν να δουν την εκπομπή. Θέλησαν να πούν και εκείνοι ένα τελευταίο αντίο. Θέλησαν και εκείνοι με τον τρόπο τους να αφήσουν ένα λουλούδι. Σε ευχαριστώ, Βαλεντίνη μου, να δώσω το λόγο στη Ρούλα την Κουσκουρή, η οποία βρίσκεται στο κημητήριο. Ρούλα μου, ο λόγος σε σένα. Βρισκόμαστε έξω από το κημητήριο. Δίπλα μου έχω τον Αχιλλέα Δραμουντάνη. Από ό,τι φαίνεται, ταξίδεψες, Αχιλλέα, από την Κρήτη για να έρθεις να πεις το τελευταίο χαίρεσαι. Έτυχε να με δώσει στην Αθήνα, αλλά δεν είχα την τιμή να το γνωρίζω το κοπέλι. Άρα είναι υποχρέωσή μας, ορονό των Ελλήνων, όλου του κόσμου να το ετοιμήσουμε. Το μόνο που έχω να πω είναι οι δικοί του ανθρώπου που τον αγαπούν να ζούνται, να τον θυμούνται, να χαμογελούν. Αυτό. Ελαφρύνα είναι το χώμα που τον σεβαστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε το χειροκρότημα του κόσμου. Είναι η στιγμή που φτάνει η σωρός. Ναι, Ρούλα μου. Προσπαθούμε να έχουμε εικόνα, Ζήνα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να δούμε. Προσπαθώ να μετακινηθώ προκειμένου να... Σε αποδεσμεύουμε, Ρούλα, για λίγο. Ράνια μου, είναι βλέπεις... εικόνες αυτές που σε λίγο θα φτάσουν στη Ρούλα Κουσκουρή, που είναι εκεί που ζεις τον παλμό της συγκίνησης. Είναι η τελευταία διαδρομή του Παντελή Παντελίδη, πριν οι γονείς, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι θαυμαστές, οι καλλιτέχνες. Τι έλεγες, Ρούλα μου, συγγνώμη. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Και οι κάμερες ακολουθούν την πομπή και δείχνουμε εικόνα από διαφορετικές κάμερες. Βέβαια. Προκειμένου να δείξουμε στον κόσμο πώς φτάνει η πομπή, από πού έρχεται, σε ποια απόσταση βρίσκεται. Εμείς ακριβώς αυτά τα πλάνα που δείχνουμε είναι σε απευθείας σύνδεση. Βρίσκεται η Βαλεντίνη Ράντι, ο Δημήτρης Οστρουμπάκος, η Κατερίνα Ισουλιώτη, η Ρούλα Κουσκουρή, και ακολουθούν την πομπή από διαφορετικά σημεία. Οπότε κάθε στιγμή έχουμε το ρεπορτάζ και το δείχνουμε στους τηλεθεατές μας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σιγά σιγά φτάνει στην είσοδο του κημητηρίου, αφού πριν από λίγο η Ρούλα μας περιέγραψε ακριβώς ότι η απόσταση ήταν μικρή, αλλά επειδή ο κόσμος ήταν πάρα πολύς, θα υπάρξει καθυστέρηση προκειμένου να φτάσουν έως εκεί.